Κύριε Παπαγεωργίου, η ώρα είναι 12:30, είστε έξω το Δημαρχείο της Ιερισσού, δώστε μας την εικόνα. Η εικόνα που επικρατεί εδώ είναι μια εικόνα πολέμου κυριολεκτικά. Όλο το χωριό είναι μπροστά στην πλατεία του Δημαρχείου. Δεν υπάρχουν φώτα, είναι κλεισμένα τα φώτα μέσα στο Δημαρχείο και έξω από αυτό. Μέσα στο Δημαρχείο είναι αποκλεισμένη η Δημοτική Σύμβουλη του Χρήστου του Μπάξα. Και απ' έξω έχουν αναποδογυρίσει και έχουν σπάσει τα αυτοκίνητα. Έχουν ανάψει φωτιές στους δρόμους. Έρχονται ΜΑΤ και τώρα αυτή τη στιγμή έρχονται πάλι ΜΑΤ και όλος ο κόσμος είναι επιποδός. Ναι. Κύριε Δούκα, δεν έχω ξαναδεί τέτοια εικόνα. Έχω ζήσει πολλά, αλλά τέτοια εικόνα δεν έχω ξαναδεί. Πραγματικά, κύριε Παπαγεωργίου, αυτά που μας περιγράφετε, ειλικρινά δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα σχολιάσω. Δηλαδή, έχουν αναποδογυρίσει και αυτοκίνητα των Δημοτικών Συμβούλων που είναι μέσα στο Δημαρχείο. Ναι, αναποδογυρίσαν τα αυτοκίνητα του Δημάρχου, των Αρχιτεκτών, τα πάντα. Ο κόσμος είναι εξοργισμένος τρομακτικά από όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Φωνάζουν ότι Βλαχόπουλο ζήτησε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρέτηση του Βασίλη του Μοσχόπουλου του Αντιδήμαρχου. Προφανώς ο Δήμαρχος κ. Πάχτας αρνήθηκε, αποχώρησε όλη η αντιπολίτευση και εκείνη σε μισή ώρα είχε μαζευτεί όλο το χωριό μπροστά εδώ και ακολουθούν επεισόδια τα οποία είναι πέραν πάσης περιγραφής. Πέστε μου λίγο κύριε Παπαγεωργίου, πόσα άτομα είναι έξω από το Δημαρχείο, έξω. Πάνω από 2.000. Και έχουμε και τραυματισμένους. Προς το παρόν δεν έχουμε τραυματισμένους. Ναι. Τραυματίστηκαν μόνο δύο άνδρες των ΜΑΤ. Ναι. Οι οποίοι ήρθαν να επέμβουν να διώξουν τον κόσμο και ο κόσμος τους όρμησε και σπάσαν κάποιες ασπίδες και φαίνεται ότι δύο από αυτούς τραυματίστηκαν, ελπίζω ελαφρά. Κύριε Παπαγεωργίου, θα μου επιτρέψετε το σχόλιο, αλλά νομίζω ότι τέτοιου είδους επεισόδια και τέτοιου είδους εικόνες, με τέτοιου είδους επεισόδια και τέτοιου είδους εικόνες, δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα. Πώς το σχολιάζετε εσείς? Κύριε Δούκα, έχω δει εικόνες και με τα επεισόδια της. Εντάξει, παλιότερα στην Ολυμπιάδα. Εκείνα τα παλιά. Ναι. Και της Αθήκης, αλλά αυτό τώρα που ζει η Ερυσσός είναι πέραν από κάθε περιγραφή. Δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά. Ο κόσμος είναι αποφασισμένος, κύριε Δούκα, ότι εδώ στην περιοχή αυτές τις επενδύσεις με χρυσό και με όλα αυτά τα πράγματα που σκοπεύουν να κάνουν δεν πρόκειται να τα αφήσουν. Και όσο γρηγορότερα το καταλάβουν, τόσο περισσότερο θα ηρεμήσει ο κόσμος και θα ξαναγυρίσει τις δουλειές τους. Μάλιστα. Ούτε ο Πάκτας θα ξαναφανεί στο χωριό, ναι. Ούτε δεν λογαριάζουν ούτε έδρες. Ναι. Ναι. Κύριε Παπαγεωργίου, αυτή τη στιγμή πόσες δυνάμεις αστυνομικές, πόσες δυνάμεις των ΜΑΤ υπάρχουν στην Ερυσσό? Κοιτάξτε, μπορώ να σας το πω μόνο κατ' εκτίμηση. Ναι. Έκανα μια βόλτα, υπάρχουν πλούτες των ΜΑΤ πίσω από το σούπερ μάρκετ του Μασούτη που είναι στην είσοδο του χωριού. Ναι. Υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα 4x4 αστυνομικά στην περίμετρο του αστυνομικού τμήματος εδώ. Και υπάρχουν και κάποιες δημιουργίες των ΜΑΤ αποκλεισμένες στην παραλία. Και έρχονται και άλλες δυνάμεις, μου λέτε. Από ό,τι έχουμε μάθει, δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, ναι. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έχουν ξεκινήσει δυνάμεις από την. Μας έχουν πει μέσα από το Δημαρχείο ότι κάποιοι πέταξαν καπνογόνα μέσα στο κτίριο. Ισχύει αυτό? Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η κατάσταση είναι δύσκολη. Πολύ. Δεν ελέγχεται. Α, μάλιστα. Δεν ελέγχεται. Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστώ.